Καταρχήν τώρα, πρέπει να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των πληγέντων, που ένα μεγάλο μέρος ήταν και τουρίστες, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ενημερωθούν για τα ακραία φαινόμενα με βάση την ανακοίνωση που υπήρχε. Όμως αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ανάγκη άμεσης καταγραφής, αποκατάστασης των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων άμεσα. Κάτι το οποίο δεν έγινε στις προηγούμενες καταστροφικές πλημμύρες, φωτιές, όχι μόνο επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς σε ακραία φαινόμενα αντανακλώνται και οι ακραίες ελλείψεις που υπάρχουν σε υπηρεσίες, σε υποδομές, πρόληψης, προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάτι. Μιλάμε για 5 λεπτά, ένα φοβερό χτύπημα μέσα σε 5 λεπτά. Όταν υπάρχουν αυτά τα ακραία φαινόμενα, δεν συμφωνείτε ότι πρέπει να υπάρχουν επιπλέον μέτρα και ενημέρωση? Εμείς δεν λέμε όχι. Ενημέρωση. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και επιπλέον μέτρα προστασίας της ίδιας ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας. Και αν θέλετε, εμείς το λέμε γιατί η υποχρηματοδότηση όλων αυτών, οι περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού για να μπορούν να δίνονται πακτολώς χρημάτων στους επιχειρηματικούς κολοσσούς, έχει τη σφραγίδα και του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια των μνημονιακών δεσμεύσεων και όλα αυτά, αλλά έχει και τις υπογραφές της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, η οποία ως κυβέρνηση παλιότερα αλλά και ως αντιπολίτευση ουσιαστικά στήριξε αυτές τις επικίνδυνες δεσμεύσεις. Δεν αποζημιώσατε? Αργήσατε να αποζημιώσετε? Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια πολιτική εχθρική για τους εργαζόμενους και το λαό, η οποία εχθρική πολιτική με τα μέτρα τα οποία σχεδιάζει να προχωρήσει η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και με ακόμα πιο αυστηρό έλεγχο. Αυτό είναι, αν θέλετε, το καινούριο μοντέλο διακυβέρνησης. Η αλήθεια είναι ότι θα τα προχωρήσει με πιο αυστηρό... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.